καθίστε στα αδέλφια μας, συνεχίζουμε με τη χάρη του Χριστού μας το μάθημά μας από το Άσμα των Ασμάτων, 618 σελίδα, έψιλον κεφάλαιο και είχαμε σταματήσει στο 8ο εδάφιο. 618 σελίδα, Άσμα πέμπτο κεφαλαιο κεφάλαιο, 8ο εδάφιο. Σας ορκίζω, θυγατέρες Ιερουσαλήμ, εάν έβρετε τον αγαπητόν μου, τι θέλετε πει προς αυτόν, ότι είμαι τετρωμένη υπό αγάπης. Τι διαφέρει άλλου αγαπιτούς; α... αγαπητού αγαπητό σου ο ωραία μεταξύ των γυναικών τι διαφέρει άλλο αγαπητού αγαπητό σου και όρκησα εμά ούτος ο αγαπητό μου είναι λευκός και ερυθρό, διακρινόμενος μεταξύ μυριάδων η κεφαλή αυτού είναι χρυσίων δεδοκιμασμένων η πλόκα αυτού κλάδι φινίκων μέλανες ως κοράξ η οφθαλμή αυτού ως περιστερών επί των ριάκων των υδάτων, λελουμένη εν γάλακτη, καθήμενη ως λύθι εν θέσεως, εσιαγώνες αυτού ως πρασιέ αρωμάτων, ως αλλόνια φυτών μυρεψικών. τα χείλη αυτού ως κρίνα στάζονταν σμύρνα στα Εχίρες αυτού δακτυλίδια χρυσά πεπληρωμένα με βυρίλιον, η κοιλία αυτού ελεφάντινον τεχνούργημα, περί και κοσμημένων με σαπφύρους. Εκνή με αυτού στήλη μαρμάρινη, εστηριγμένη επιβάσεων καθαρού χρυσίου. Το είδος αυτού ως λίβανος, έξοχος ως η κέδρη. Ο ουρανίσκος αυτού είναι γλυκασμή και αυτός είναι όλος επιθυμητός. Ούτως είναι ο αγαπητός μου και ούτως ο φίλος μου, θυγατέρες Ιερουσαλήμ. Αμήν. Αφού λοιπόν την ψυχή αυτή την βρήκαν οι φύλακες, ενώ ήταν χαμένη, ενώ είχε χάσει τον προσανατολισμό της, και αφού την επανέφεραν στην τάξη με το να την χτυπήσουν, να την πληγώσουν, δηλαδή να την ελέγξουν, να την επαναφέρουν στη σωστή κατεύθυνση, αφού βγάλαν από πάνω της το ημάτιό της, τη γύμνωσαν, αφού δηλαδή δεν της έδωσαν δίκιο, αλλά της έδωσαν άδικο, τώρα αυτή η ψυχή φαίνεται ότι κάτι έχει αλλάξει μέσα της. Βέβαια, όταν έρχονται οι φύλακες και σε χτυπούν ή σε πληγώνουν και αντί να σου δώσουν δίκιο, σου ρίχνουν άδικο, υπάρχει ο κίνδυνος να σκληρινθεί κανεί και να σηκωθεί να φύγει. Σου λέει, εγώ έχω τόσα και τόσα προβλήματα και εκεί που ψάχνω να βρω λίγη παρηγοριά και πάω για να ζητήσω βοήθεια, να έρχει το άλλος και να μου λέει, το έκανε λάθος και όχι μόνο αυτό, αλλά να με χτυπάει κιόλα και να με πληγώνει, θα μπορούσε να φύγει. Φαίνεται όμως ότι αυτή η ψυχή έχει καταλάβει πάρα πολύ καλά με ποιον τρόπο θα ξαναβρει τον αγαπητόν της, τον οποίον σε κάποια στιγμή τον βρήκε, κατευθύνθηκε προς αυτόν και εκείνος προς εκείνην, αλλά εκεί που τον βρήκε πάλι τον έχασε, διότι ο αγαπητός εσύ Κι Και είπαμε ότι για να γευθεί κανείς τον νυμφίο, για να τον γνωρίσει, θα πρέπει καταρχάς να βγάλει το ημάτιό του θα πρέπει να πλύνει τα πόδια του. Δηλαδή θα πρέπει να δει τη γύμνια του από τη μία, από την άλλη θα πρέπει να αλλάξει περπάτημα και με αυτόν τον τρόπο θα αρχίσει σιγά σιγά να βλέπει τον Κύριο να ενεργεί στην πόρτα της καρδιάς του, της διάνοιάς του. Θα αρχίσει να βλέπει το χέρι του Θεού. Το ότι αρχίζει όμως να βλέπει το χέρι του Θεού δεν σημαίνει ότι εκεί πέρα σταματάει η προσπάθεια διότι ο αγαπητός βλέπουμε ότι κινείται σε πάρα πάρα πολύ χαμηλά Υψι, έω εδάφου. Και εκεί ήταν που ευνηδιάστηκε αυτή η κοπέλα. Δεν μπόρεσε να καταλάβει ότι για να διατηρήσει την παρουσία του Θεού στη ζωή τη και για να εξακολουθεί να έχει σχέση με τον Ιμφίο, θα πρέπει και αυτή να κοιμνείται χαμηλά έω εδάφου. Ευνηδιάστηκε όταν τον είδε να σέρνεται. Γιατί ο Κύριος δεν σέρνεται τυχαία, δείχνει παράδειγμα, δείχνει τύπο, δείχνει παράδειγμα προς μίμηση. Εκείνη λοιπόν αντί να κατέβει και αυτή στο ύψος του, εκείνη παρέμεινε όρθια. Το αποτέλεσμα είναι ο νυμφίος να συρθεί, να φύγει και εκείνη να τον χάσει. Αυτά ακριβώς τις εξηγούν οι φύλακες. Και επειδή εκείνη κρυβόταν όλο αυτό το χρονικό διάστημα και τους απέφευγε, Πράγμα που σημαίνει ότι ναι μεν θέλω να ενωθώ με τον Ιμφίο, ναι μεν θέλω να τον γνωρίσω, αλλά με τον δικό μου τρόπο. Όπως με βολεύει εμένα. Ή όπως φαντάζομαι εγώ. Αλλά κατά φαντασίαν κανένας δεν μπορεί να πλησιάσει τον Κύριο. Δεν γίνεται αυτό. Με το δικό μας τρόπο δεν γίνεται να πλησιάσουμε τον Κύριο. Να τον γνωρίσουμε πάλι με τον δικό μας τρόπο επίσης δεν γίνεται. Να κρατήσουμε την παρουσία του και να μην είναι μια παρουσία μία στιγμής, πάλι δεν γίνεται με τον δικό μας τρόπο. Με τον τρόπο όμως που μας δείχνει ο Κύριος, τότε ναι, τα πράγματα αλλάζουν. Και όταν τα πράγματα αλλάξουν μέσα μας, τότε αρχίζουμε και γευόμαστε. Τότε αρχίζουμε και ζούμε Χριστό. Τότε αρχίζουμε και γνωρίζουμε τον Χριστό. Οι φύλακε επειδή είδαν από τη μία πλευρά την προθυμία της για τον Ιμφίο, αλλά και την απροθυμία της στην, στο να ακολουθήσει τη σωστή διαδικασία, την έλεγξαν. Και την έλεγξαν σε τέτοιο σημείο ώστε να την πληγώσουν. Και της βγάλανε το ημάτιο. Εκείνη όμως ευτυχώς, επειδή πραγματικά μαθητεύει, επειδή έχει πάρει στερεά απόφαση με οποιοδήποτε κόστος να ξαναβρει τον χαμένο της αγαπημένο, δεν σκληραίνει μαζί με τους φύλακες, αλλά εκείνο το οποίο κάνει είναι να αποδεχθεί όλα αυτά τα οποία της λένε και από τη στιγμή που το αποδέχεται αυτό, χωρίς αντιλογίες, χωρίς επιχειρήματα, χωρίς αυτοδικαιώσεις, τότε αρχίζει και βλέπει τα πρώτα σημάδια της αλλαγής μέσα της. Αντί να πει είμαι πεπληγωμένη από την σκληρότητα των φυλάκων, τι έρχεται και λέει, εάν εσείς δείτε τον αγαπημένο μου, ξέρετε τι θέλω να του πείτε. Εάν τον δείτε εσείς πριν από μένα, εάν τον συναντήσετε πριν από μένα, ξέρετε τι θέλω να του πείτε ότι είμαι τετρωμένη όχι από την κακία των φυλάκων ή από την ασοφία ή από οτιδήποτε άλλο, αλλά είμαι τετρωμένη υπό της αγάπης. Δηλαδή, γεύεται την αγάπη του νυμφίου μέσα από τα χτυπήματα των φυλάκων. Φοβερή οριμότητα. Πραγματικά το έργο του Χριστού μέσα της προοδεύει. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος ότι τα ΙΣΕΜΕ συμβάντα συνέτρεξαν μάλλον εις την πρόοδο του Ευαγγελίου. Τι συμβάντα ήταν αυτά. Συμβάντα ευχάριστα, όχι βέβαια, δυσάρεστα. Το Ευαγγέλιο τώρα η καλή αγγελία προοδεύει μέσα της σε τέτοιο βαθμό έτσι ώστε να αντιληφθεί ότι αυτός ο έλεγχος δεν φανερώνει τίποτε άλλο παρά την αγάπη του νυμφίου προς αυτήν. Γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού πληγές φίλων σωτήριες, χτυπήματα, φιλήματα όμως εχθρών πολυάριθμα. Να λοιπόν ένας τρόπος καταρχάς με τον οποίο φανερώνεται η αγάπη του Θεού. Σε εκείνους βέβαια οι οποίοι έχουν πετάξει το ημάτιό τους σε εκείνους που έχουν πάρει απόφαση να μην κρύβονται πίσω από το δάκτυλό τους. Σε εκείνους που πήραν απόφαση να πλύνουν τα πόδια τους. Δηλαδή, σε εκείνους που πήραν απόφαση να αλλάξουν περπάτημα. Σε εκείνους που θέλησαν να πλησιάσουν τον Κύριο με οποιοδήποτε κόστος. Ακόμη και αν χρειαστεί να προσβληθούν. Γιατί, όπως έχουμε πει πολλές φορές τον τελευταίο καιρό, το να γνωρίσει κανείς τον Κύριο είναι θέλημα Θεού, αλλά περνάει μέσα από ξουθενήσεις, από γεγονότα και από καταστάσεις. Αλλά όμως οδηγεί, αδελφοί, κατευθείαν στην αγκαλιά του νυμφίου. Μα κατευθείαν. Και αυτό είναι το παρηγορητικό. Γιατί και ο Κύριος μας αναισθήθηκε αφού πρώτα σταυρώθηκε. Και όποιος σταυρώνεται θεληματικά, είναι βέβαιο ότι θα απολαύσει την Ανάσταση. Δηλαδή είναι σίγουρο ότι θα δει τον εαυτό του να σηκώνεται, να ανυψώνεται, να αναβαθμίζεται, να αναβιβάζεται. Αυτά είναι νομοτελειακά. Εκεί όπου είναι ταπείνωσης, εκεί θα έρθει και η δόξα. Όπου είναι ταπείνωσης, εκεί θέλει είστε ύψωσης. Το λέει η Γραφή είναι νόμοι πνευματικοί, νομοτελειακοί, δεν αλλάζουν κατ' ουδέναν τρόπο. Εμένα από αυτό που μου κάνει εντύπωση σε αυτό που διαβάσαμε στο 8ο εδάφιο είναι το εξή. Σα ορκίζω, λέει η θηγατέρα Ιερουσαλήμ, εάν έβρετε τον αγαπητόν μου, τι θέλετε η πει προ αυτόν. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση. Δύο λεπτά τώρα. Πώ το σκέφτεσαι αυτό που το λε έτσι. Υπάρχει περίπτωση, ο ωραία μεταξύ των γυναικών, εσύ να κάνεις ένα τόσο μεγάλο αγώνα προσωπικό, να βγάζεις το ημάτιο από πάνω σου, να πλένεις τα πόδια σου, δηλαδή να βλέπεις στη γύμνια σου, να μην κρύβεσαι γύρω από αυτήν, μέσα από αυτήν, να αλλάζεις περπάτημα, να δέχεσαι τα χτυπήματα των φυλάκων, να περιμένεις να σου αποδώσουν δίκιο και να σου αποδίδουν άδικον τελικά, να υποβάλλεσαι σε τόσο μεγάλες κακουχίες και να τις αποδέχεσαι μόνο και μόνο για να ξανασυναντήσεις εκείνον τον οποίο έχασες. Να κάνεις έναν τόσο μεγάλο αγώνα. Και αυτές εδώ οι θυγατέρες που δεν έχουν κάνει τίποτα από όλα αυτά που έχει κάνει εσύ, να υπάρχει έστω και μία περίπτωση στις 100 να τον συναντήσουν γρηγορότερα. Είναι δυνατόν Πώ είναι δυνατόν αυτέ να το συναντήσουν πριν από σένα, Γιατί λε στι θηγατέρε ότι αν το συναντήσουν πριν από σένα, να μεταφέρουν ένα τέτοιο είδου μήνυμα: Ότι είμαι τετρωμένη από τι αγάπη. Μα είναι σίγουρο ότι εσύ θα τον συναντήσει νωρίτερα. Αυτό αδελφή αποδεικνύει το έργο τη ταπείνωση, το οποίο έχει αρχίσει να οικοδομείται μέσα τη. Δεν θεωρεί τον εαυτό τη καλύτερον των θυγατέρων ανεξάρτητα αν οι άλλε αγρόν αγοράζουν ανεξάρτητα αν οι άλλες δεν άλλαξαν περπάτημα, αν εξακολουθούν να φορούν τον χιτόνα τους, να έχουν αυτοδικαίωση. Έχει γίνει σπουδαίο έργο μέσα στην καρδιά της και σε αυτό συνετέλεσε το κτύπημα και το πλήγωμα των φυλάκων. Και την βλέπουμε τώρα τελείως αλλαγμένη. Τώρα την βλέπουμε και αυτήν να σέρνεται. Ο αγαπητός μου εσύρθην και έφυγε, εχάθη. Το κατάλαβε. Σου λέει τώρα θα συρθώ κι εγώ. Με χτυπάνε, θα λέω ας με χτυπά ο δίκαιος και ας με εξελέγχει. Τούτο είναι μύρον εξαίρετον εις εμέ. Δεν θέλει βλάψει την κεφαλή μου. Πληγές φίλου, πιστές. Φιλήματα εχθρού, πολύ άριθμα. Δεν θέλω φιλήματα, δεν θέλω κανακέματα, δεν θέλω κολακίες, δεν θέλω ούτε επένους. Δεν τα θέλω αυτά. Δεν θέλω οποιαδήποτε κουβέντα αποδοχής προς το πρόσωπό μου. Είναι επικίνδυνο να με αποκοιμήσει. Είναι επικίνδυνο, μπορεί να με κάνει να αυτοδικαιωθώ. Δεν θέλω να ακούω καλά πράγματα για μένα. Θέλω να ακούω έλεγχο. <χω> θέλω να ακούω να με μαλώνουν. Θέλω να μου ρίχνουν άδικο. Θα μου πει: Δεν έχω ποτέ δίκιο. Έχω δίκιο. Δεν θέλω να μου λένε όταν έχω δίκιο. Δίκιο έχει, αδελφέ. Αν έχω δίκιο, άσε με να το ξέρω εγώ μόνο μου. Μη μου το λε εσύ. Μπορεί να μου πει που έχω άδικο. Μπορεί να μου πει τι δεν κάνω σωστά. Δεν θέλω να αρχίζει να μου λε, αδελφέ, εσύ που έχει τόσο αγώνα και εσύ και τόσε προσευχέ και δεν λείπει ποτέ από την Εκκλησία. Δεν με ωφελούν αυτά. Αν κάνουν κάτι καλό, το ξέρω είναι επικίνδυνο που το ξέρω, δεν θέλω να μου το ξαναπείς γιατί ο νυμφίος μου εσύρθηκε και έφυγε και με το να με επενείς, με το να με κανακεύεις και να μου λες ε, και δεν τίποτα δεν ήταν και δεν πειράζει και ο Θεός είναι αγάπη, με όλα αυτά δεν με βοηθάς να σύρθω και να κατέβω χαμηλά χωρίς να το θέλεις με εξυψώνεις. Εγώ εξυψωμένο, ο κύριο κατά καταγής, υπάρχει περίπτωση ποτέ να συναντηθούμε. Αποκλείεται. Αδύνατον είναι. Άρα λοιπόν, εγώ δεν θέλω να μου λέτε τι κάνω σωστά. Εάν με αγαπάτε, πείτε μου τι κάνω λάθο. Αυτό λέει αυτή η κοπέλα. Το κατάλαβε. Δεν θέλω να μου λε μπράβο. Θέλω να μου λες ότι εκεί πέρα είσαι ελλειπή. Αδελφέ, και εμεί λίγο παρηγοριά. Ένα χάδι μου στείλε μια αδελφή ένα μήνυμα. Λέει εμείς οι νέοι αδελφέ έχουμε ανάγκη από χάδια και από στοργή. <laughs> το άκουσα εκεί, λέω πάρε το κήρυγμα της Παρασκευής, λέω. <laughs> Δόξα στον Θεό. <laughs> πάρε το κήρυγμα της Παρασκευής. <laughs> Αν μου τι θα γίνει, θα, πρέπει, θα ρίχνουμε συνέχεια ξύλο. Όχι, δεν λέμε αυτό. Αλλά λέμε να ζητάμε συνέχεια τον έλεγχο. Δεν λέω εγώ να ελέγχω, αλλά θέλω εσύ να με ελέγχεις είναι χρήσιμο, είναι αναγκαίο, είναι αυτό που θα μας βοηθήσει να είμαστε στο ίδιο μήκο κύματο με τον Ιμφίο. Είναι η αιτία που χάνουμε τον Ιμφίο. Εσύρθην ο Ιμφίος, έφυγε. Πάει. Και τώρα, εγώ τι κάνω, εγώ είμαι ξυψωμένο. Δεν ξέρω αν έχετε δει κάτι. Όταν ένα μικρό, έβλεπα κάτι κινούμενα σχέδια. Κοίτανε εκεί ο, πώς το λένε, ο τυραμόλα με κάτι ξυλοπόδαρα τεράστια και πήγαινε να πιάσει ένα κάποιον εκεί, τέλο πάντων, ήταν λαγός, ήταν δεν θυμάμαι, και του φεύγει κατά από τα πόδια. εκείνο έκανε έτσι, τον έχασε. Πού να σκύψει. Μέχρι να σκύψει, μέχρι να το πάρει η απόφαση, μέχρι να λειτουργήσουν τα αντανακλαστικά του, τον έχασε. Έτσι είναι και στα πνευματικά. Εδώ όμως αυτή η κοπέλα έχει καταλάβει τι γίνεται. Θέλω να του πείτε το αγαπημένο μου όταν θα τον βρείτε, ότι αυτές οι πληγές των φίλων, ότι αυτοί οι έλεγχοι, το γεγονός ότι μου βγάζουν το ημάτιο της δικαιοσύνης και μου βρίσκουν τα λάθη μου, ήταν αιτίες να καταλάβω την αγάπη του Θεού. Τώρα μπορείτε να του πείτε ότι είμαι τετρωμένη υπό της αγάπης. Και τώρα, μετά από αυτά τα λόγια, προξενεί το ενδιαφέρον και την απορία των άλλων γυναικών, των άλλων θυγατέρων της Ιερουσαλήμ, σε αυτές που είπε ότι άμα τον βρείτε πριν από μένα, σου λέει τι να βρούμε εμείς πριν από σένα. Εμείς δεν ξέρουμε καν περί τίνος πρόκειται. Και λένε λοιπόν, πες μας σε παρακαλούμε, τι διαφέρει άλλου αγαπητού, ο αγαπητός σου, ο ωραία, μεταξύ των γυναικών, θέλουμε να μας πεις πού και πώς θα τον αναγνωρίσουμε. Λες ότι μπορεί να τον δούμε πριν από σένα, πώς θα τον καταλάβουμε. Εμείς είμαστε σε άγνοια, εμείς δεν γνωρίζουμε την πνευματική ζωή. Και αν περάσει από κοντά μας και δεν τον καταλάβουμε, μπορείς να μας κάνεις μια ωραία παρουσίαση, μπορεί να μας πεις περί τίνος πρόκειται. Και την λένε ωραία μεταξύ των γυναικών. Γιατί είναι ωραία. Κοιτάξτε, δεν είναι εύκολο πράγμα μια γυναίκα, και όχι μια γυναίκα, πόσο μάλλον πολλές γυναίκες, να λένε στην, στην μία γυναίκα ότι είσαι η ωραία μεταξύ των γυναικών. Ξέρετε ότι οι γυναίκες συνήθω έχουν αντιζηλία μεταξύ τους. Άμα δούνε κάποια που είναι ωραιότεροι από αυτές, αφηνιάζουν. Τρελαίνονται ζηλεύουν, κάτι τους πιάνει. Κι όμως υπάρχουν ορισμένα πράγματα αντικειμενικά. Βλέπουν μια γυναίκα τη συγκεκριμένη με το έργο που έχει κάνει ο νυμφίος στη ζωή της μέσα από το ξύλο των φυλάκων και αντί να τη δουν μελανιασμένη την βλέπουν ωραία μεταξύ των γυναικών. Άρα λοιπόν τα πληγώματα και τα χτυπήματα των φυλάκων δεν προκάλεσαν καρούμπαλα να την κάνουν άσχημη, αλλά είναι καλύτερα και από τα ωραιότερα μακιγιάζ και από τα ωραιότερα κραγιόν. Την κάνανε κούκλα αυτά τα χτυπήματα. Ε, αυτά τα χτυπήματα θέλουμε κι εμείς. Την κάνανε αγνώριστη προς το καλύτερο. Προς το καλύτερο. Πώς θα τον καταλάβουμε, μπορείς να μας πεις πώς θα τον καταλάβουμε. Και εκείνη τώρα δράτεται της ευκαιρίας και κάνει την παρουσίαση του αγαπημένου της. Είναι αυτό που λέει η Γραφή, να είσαστε πάντοτε έτοιμοι προς απολογία, προς πάντα το ζητούντα λόγων περί της ελπίδος της ενημήν. Η ομορφιά της, η πνευματική η οποία προήλθε αφού πέταξε την αυτοδικαίωσή της αφού άλλαξε περπάτημα και αφού δέχθηκε τον έλεγχο ήταν η αιτία που την έκανε ωραιότερη όλων των γυναικών και αυτή η ομορφιά ήταν φανερή προς πάσαν την Ομίγυρη και προκάλεσε θαυμασμό και την πλησιάσανε. Γιατί οι άλλοι πλησιάζουν κάποιον που έχει κάτι να επιδείξει, κάτι να φανερώσει, κάτι να ομολογήσει. Βλέπουνε κάτι πάντου του ξεχωριστό. Αλλά αυτό το ξεχωριστό δεν έγινε μέσα σε μία βραδιά, μέσα σε ένα απόγευμα. Αλλά ήταν ένα αποτέλεσμα μίας προσπάθειας μετάνοιας, αλλαγής πορείας και αποδοχής ελέγχου χτυπημάτων μέσα από την ίδια τη ζωή. Αυτά λοιπόν την έκαναν ωραία. Και αυτή η ωραιότητα που προήλθε από αυτά που προαναφέραμε ήλκησε τις θυγατέρες της Ιερουσαλήμ. Και τώρα πλέον την ρωτάνε και αυτή είναι έτοιμη να απαντήσει και θα κάνει την παρουσίαση του αγαπημένου της. Και εδώ τώρα να πάρουμε αδελφοί όλοι μας μάθημα για το πώς πρέπει να παρουσιάζουμε τον αγαπημένο μας. Λέω τη λέξη παρουσίαση γιατί τον τελευταίο καιρό περνούσα από μια εκπαίδευση εκεί στη δουλειά και μας κάνουν παρουσίαση του τάδε σκευάσματος, φαρμακευτικού σκευάσματος. PowerPoint, bullets, διάφορα τέτοια πράγματα, παραγράφη, παραδείγματα, δράσεις των σκευασμάτων, αντιδράσεις, χίλια δύο πράγματα, για να μπορέσουν να γίνουν όλα αυτά κατανοητά. Και επειδή εμείς έχουμε σαν υποχρέωση αλλά και σαν αποστολή να ομολογούμε τον Χριστό, είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία να πάρουμε παράδειγμα παρουσίασης. Πώς τον βλέπει αυτή η κοπέλα, αυτή η ψυχή, τον Ιμφίο και με τι ζήλο και ευγνωμοσύνη τον ομολογεί, τον παρουσιάζει μετά από τα χτυπήματα των φυλάκων όμως, ε, μετά τα χτύπηματα των φυλάκων, δεν σκληρύνθηκε απέναντίας, αναζωπυρώθηκε, γιατί ζει πνευματική ζωή, γιατί έχει καταλάβει ότι πρέπει να χαμηλώσει πάρα πολύ για να τον εξανακερδίσει. Λέει λοιπόν, «Ο αγαπητός μου είναι λευκός και ερυθρός, διακρινόμενος μεταξύ μυριάδων» ο αγαπητός μου, είναι ερυθρόλευκος, όπως είπαμε και μια άλλη φορά, μην τον μπερδέψουν οι μικροί μας φίλοι και νομίζουν ότι ο Κύριος έχει συλλογικές προτιμήσεις, επειδή λέμε ότι είναι ερυθρόλευκος, αλλά το, ε, το λευκός, το ερυθρός που τον κάνει να διακρίνεται μεταξύ των μυριάδων, αποδεικνύει ότι ο Θεός εφανερώθηκε εν σαρκή, είναι το μυστήριο της ευσεβείας. Λευκός και ερυθρός σώμα και αίμα Χριστού. Γι' αυτό λέει ο Μίος και ο Ιησούς εμέθεξεν από, υ, από, τον Τιούτον. Όταν λέμε εμέθεξεν εννοούμε συμμετείχεν, δηλαδή έλαβε σαρκός και αίματος. Έδωσε το σώμα του και έχισε το αίμα του. Το μυστήριο της ευσεβείας είναι μέγα. Να γιατί είναι διακρινόμενος μεταξύ μυριάδων. Είναι δηλαδή ξεχωριστός. Πολύ εύκολα μπορείς να τον αναγνωρίσεις. Αποκλείεται να μπερδευτεί με τους άλλους νυμφίους. Αυτός είναι μοναδικός. Αυτά που έκανε αυτός δεν τα έχει κάνει κανένας. Έχεις δει ποτέ κανέναν δήμαρχο να γίνεται κλητήρας. Έχεις δει ποτέ κανέναν πρόεδρο της Δημοκρατίας να γίνεται σκουπιδιάρης. Όχι, δεν έχεις δει. Εμείς όμως είδαμε τον Θεό να γίνεται άνθρωπος. Εγώ, λέει, είδα τον Θεό να γίνεται άνθρωπος, τον είδα να ταπεινώνεται τόσο πολύ, να σέρνεται στο χώμα τόσο πολύ για μένα, για να με σώσει. Κανένας άλλος νυμφίος, υπάρχουν πάρα πολλοί λεγάμενοι, πολλοί νυμφοί υπάρχουν στον κόσμο αυτό, οι οποίοι είναι γόητε. Του αρέσει μάλιστα να γαμπρίζουν, να φαίνονται ότι είναι ωραίοι, ελκυστικοί. Αλλά κανένα από αυτού δεν δέχεται να ταπεινωθεί, να υποβιβάσει τον εαυτό του, να γίνει υπήκο μέχρι θανάτου. Θανάτου δε σταυρού. Ο δικό μου νυμφίο έγινε λευκός και ερυθρό, έγινε δηλαδή άνθρωπο για μένα. Άφησε τον ουρανό, κατέβηκε στη γη για μένα απέδειξε έτσι με τον πιο περίτρανο τρόπο την αγάπη του χειροπιαστά, όχι με λόγο, αλλά με έργο και με αλήθεια. Έχετε εσείς κανέναν άλλον νυμφίο να μου συστήσετε. Ξέρετε κανέναν άλλον που να δέχθηκε να υποβιβάσει τον εαυτό του τόσο πολύ, ώστε να γίνει υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Όχι. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν θα μπερδευτείτε. Είναι διακρινόμενος μεταξύ μυριάδων. Η κεφαλή αυτού είναι χρυσίων δεδοκιμασμένων. Θα το καταλάβετε ότι είναι αυτός από την κεφαλή του. Δηλαδή, χρυσίων λέει δεδοκιμασμένων. Πού δοκιμάστηκε. Δοκιμάστηκε μέσα στην αντιλογία. Έχετε δει κανένα νυμφίο που να είναι παντοδύναμος, πανίσχυρος, να τον βρίζουν, να τον φτύνουν, να τον σταυρώνουν, να τον κρεμούν επί ξύλο, κρεμάμενος, να είναι επικατάρατος, να μην έχει είδος, να μην έχει κάλος, να είναι παντοδύναμος και να μην κάνει χρήση της ισχύω του. Το έχετε δει πουθενά εσείς αυτό. Έχετε δει ποτέ κανένα νυμφίο, ο οποίος είναι πεντάμορφος, ένδοξος, υψηλότερος των αγγέλων γενόμενος, και να δέχεται να τσαλακωθεί η φυσιογνωμία του και να γεμίσει με εμπτισμούς, με αίματα και να μην μπει κουβέντα. Το έχετε δει εσείς πουθενά αυτό. Γι' αυτό σας λέω ότι θα τον γνωρίσετε. Εύκολα διακρίνετε. Έχετε δει κανέναν να απειλείτε και να μην απειλεί και εκείνος. Έχετε δει κανένας να ονειδίζεται, να λιδωρεί και εκείνος να μην αντιλιδωρεί. Έχετε δει κανέναν να προκαλείται και στο στόμα του να μην βρίσκεται δόλος ούτε αμαρτία. Κανένας δεν είναι σαν τον δικό μου τον νυμφίο. Διότι ο δικός μου, στο, δικ, στο δικού μου το στόμα δεν ευρέθη δόλος, δεν ευρέθη αμαρτία. Δεν εγνώρισε αμαρτία. Λιδωρούμενος δεν αντελειδώρει. Πάσχον δεν υπήλει αλλά παρέδιδε τον εαυτόν του εις τον κρίνοντα δικαίως. Και τον παρέδιδε στον κρίνοντα δικαίως για να σώσει εμένα. Για μένα το έκανε θυγατέρες της Ιερουσαλήμ. Έχετε κανέναν άλλο νυμφίο με αυτά τα χαρακτηριστικά για να υπάρχει ο κίνδυνος μήπως τον μπερδέψετε. Όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον μπερδέψει. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι διακρινόμενος μεταξύ μυριάδων. Αλλά θα σα δώσω του λέει και κάποια άλλα χαρακτηριστικά για να είσαστε σίγουροι ότι δεν θα μπερδευτείτε, δεν θα πλανηθείτε. Θα το καταλάβετε ότι είναι αυτό από του πλοκάμου του. Είναι όμοιοι με κλάδι φινίκων, μέλανες ω κόραξ. Από του πλοκάμου. Τα μαλλιά του είναι τόσο πολύ δυνατά. Από εκεί φανερώνεται η αφιέρωσή του στον πατέρα, Γι' αυτό λέει ο Κύριος ότι εγώ άφησα τον ουρανό και ήρθα εδώ στη γη όχι για να κάνω το θέλημα το δικό μου, αλλά για να κάνω το θέλημα του πέμψαντός με πατρός. Γι' αυτό και η δύναμη του, η διαπνεύματος Αγίου πήγαζε από την αφιέρωσή του, από την προσκόλλησή του στον ουράνιο πατέρα. Ήτανε κατά πάντα ενωμένος με Αυτόν. Κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, και λέει ότι ήταν μέλανες ως κόραξ, αυτό είναι ένα σημάδι πένθους. Δηλαδή ήλθε εδώ στην γη για να πεθάνει για μένα. Ήρθε και έδωσε την ψυχή του υπέρ των ανώμων. Υπέρ εμού. Θυμάστε τι λέγαμε στο πρώτο κεφάλαιο. Ποια ήμουνα, μην μη βλέπετε σε ότι είμαι με επειδή ο ήλιος με έκαυσε, γεμάτη από πάθη και επιθυμίες, από το καύμα των επιθυμιών. Εκείνος όμως με αγάπησε τόσο πολύ, ενώ ήμουνα τόσο χάλια, τόσο βρώμικη, τόσο αμαρτωλή, που ήρθε στη ζωή μου και έβαλε την ψυχή του για να με σώσει. Έχετε δει πολλούς νυμφίους να βάζουν την ψυχή τους για την αγαπημένη τους. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν πρόκειται να μπερδευτείτε. Η οφθαλμία αυτού είναι ως περιστερών επί των ριάκων των υδάτων, λελουμένη εν γάλακτη, καθήμενη ως λύθη εν θέσεως. Η οφθαλμία αυτού ως περιστερών επί των ριάκων των υδάτων, Περιστερά είπαμε ότι είναι το Πνεύμα το Άγιον, όπως είχε πει και ο Ιωάννης. Όταν θα δεις την περιστεράν καταβαίνουσαν, επ' αυτόν επικάθεται, αυτός είναι. Το Πνεύμα το Άγιον εν είδη περιστεράς. Τα μάτια του, η όρασή του είναι δια Πνεύματος Αγίου και βλέπει τα πάντα. Δηλαδή με παρακολουθεί. Με παρακολουθεί όταν κάνω το θέλημά του με παρακολουθεί και όταν δεν κάνω το θέλημά του. Η οφθαλμή του είναι στραμμένη επάνω μου. Επάνω στη ζωή μου, στα παιδιά μου, στα οροθέσια της κατοικία μου. Είμαι κάτω από το άγρυπνο μάτι του. Και όχι μόνο τα οροθέσια της κατοικία μου και η ζωή μου, αλλά και τα εσώψυχά μου. Διότι ενώπιον των οφθαλμών του νυμφίου, τα πάντα είναι καθαρά και τετραχυλισμένα. Δεν είναι μόνο ότι βλέπει τι κάνω, αλλά βλέπει και τι έχω μέσα στην καρδιά μου. Όλα τα βλέπει ο νυμφίος μου. Ξέρετε κανένα νυμφίο που να είναι καρδιογνώστης. Ξέρετε κανένα νυμφίο να, που να ανοιχνεύει, να καταλαβαίνει τους διαλογισμούς, τις έννοιες της καρδίας. Ξέρετε κανέναν νυμφίο που να διέρχεται μεταξύ ψυχής, πνεύματος, αρμόντα και μυελών. Γνωρίζετε κανέναν νυμφίο που να διεισδύει στα πιο έσχατα βάθη της ψυχής. Ο δικός μου ο νυμφίος είναι παντογνώστης. Τίποτα δεν μπορεί να τον εμποδίζει. Διεισδύει παντού. Γι' αυτό και μπορεί να με βοηθήσει. Γι' αυτό και μου φανερώνει τα κρύφια της καρδιάς μου ως σημείο ότι είναι δίπλα μου και ότι με παρακολουθεί. Λέει εκτός των άλλων ότι η οφθαλμία αυτού είναι λελουμένη εν γάλακτη. Και λέει ο Απόσταλος Παύλος, το λογικό άδλων γάλα. Δηλαδή, όταν με βλέπει ο Κύριος, με βλέπει έχοντας δύο χαρακτηριστικά στο βλέμμα του. Το πρώτο είναι η λογική, η δική του όμως λογική, όχι η ανθρώπινη λογική, και το δεύτερον είναι το άδολον του βλέμματός του. Δηλαδή με βλέπει ότι είμαι αδύνατος. Με βλέπει ότι σφάλω. Και με βλέπει με επίοικια. Όταν με βλέπει ενθυμείται ότι είμαι χώμα. Ότι είμαι χωικός και από την άλλη είναι άδολος, δεν μου κρατάει κακία όταν με βλέπει. Θα μπορούσε να πει ότι εγώ σε έχω ευεργετήσει τόσες φορές και εσύ δεν βάζεις μυαλό. Αλλά βλέπουμε ότι ο τρόπος που με κοιτάζει είναι τρόπος ανάλογος με εκείνον όταν κοίταξε τον Πέτρο. Τότε που τον αρνήθηκε. Δεν τον αγριοκοίταξε, ούτε έκανε κανένα απαξιωτικό νεύμα την ώρα που τον συλλαμβάνανε, ε, να κάνει ντροπή σου κακομοίρη μου. Είδες Αναστάσεις νεκρών, είδες το Λάζαρο να ανασταίνεται, είδες λεπρούς να καθαρίζονται, είδες τυφλούς να βλέπουν. Όλα τα δες. Έκανες και δηλώσεις ότι δεν θα με αφήσεις. Και τώρα, μέσα σε μια νύχτα, τρεις φορές, τα σαν δεν τρεπόμαστε, θα σου πάρω κι εγώ τα κλειδιά της Βασιλείας των Ουρανών, που στα υποσχέθηκα και θα πάψεις πλέον να σε Πέτρος, θα σε ξανακάνω Σίμωνα. Μετανοώ, μεταμελούμε για αυτό το έργο το οποίο σε εμπιστεύτηκα. Αλλά δεν τον κοίταξε έτσι. Αλλά τον κοίταξε με τέτοιον τρόπο, με τέτοια αγάπη, με τέτοια κατανόηση. Δεν ξέρω τι μάτια θα ήταν αυτά, αδελφοί. Και συντρίφθηκε η καρδιά του Πέτρου. Δεν του είπε ούτε καν Πέτρος αγαπώ δεν του μίλησε με το στόμα, αλλά του μίλησε με τα μάτια. Σαν να του λέει, Πέτρο, σε καταλαβαίνω. Μην βάζεις περισσότερο βάρος. Σε καταλαβαίνω. Κι εγώ, αν ήμουν Πέτρος, στη θέση σου μπορεί να κάνω το ίδιο. Κάτι τέτοιο του είπε με το βλέμμα. Και μόλις ο Πέτρος είδε ότι το βλέμμα του δεν ήταν αστηρό ή δεν ήταν υποτιμητικό αλλά ήταν γεμάτος πλάχνα και κατανόηση, κατέρευσε ο Πέτρος και εξελθόν έξω έκλαψε πικρός. Αυτά είναι τα μάτια του αγαπημένου μας. Αυτά είναι τα μάτια του νυμφίου. Είναι ως λύθη ενθέσεως. Είναι μάτια για βιτρίνα δηλαδή. Να τα βλέπεις, πώς βλέπεις κάτι αυτοκίνητα. Σε κάτι... Εγώ δεν έχω και ιδιαίτερη... Τρέλα με τα αυτοκίνητα, αλλά ξέρω ότι υπάρχουν πολλά, πολλοί άνθρωποι, τέλο πάντων, για να μην πω και αδελφοί, <laughs> οι οποίοι πηγαίνουν και χαζεύουν τι εκθέσει και βλέπουν εκεί τα αεροδυναμικά και καθόνται και τα χαζεύουν. Κάπω έτσι είναι και τα μάτια του κυρίου. Δηλαδή, άμα κάποιο τα γνωρίσει, τα καταλάβει, τότε δεν μπορεί να ξεκολλήσει από πάντω. Όλα αυτά θέλει να χαζεύει. Όλο εκεί θέλει να κοιτάζει. Λέει μετά στο 13. Φύνουμε τα μάτια και πάμε στα σαγόνια του Κυρίου. Εσύ αγώνες αυτού ως πρασιέ αρωμάτων, ως αλώνια φυτών μυρεψικών. Γιατί λέει εσύ αγώνες αυτού είναι ως πρασιέ αρωμάτων. Γιατί όταν μιλ... μιλάει δεν βρωμάει το στόμα του κρεμιδίλα, σκορδίλα, δηλαδή να λέει λόγια και να μην μπορείς να τον ακούσεις. Είναι πολύ αποκριστικό πράγμα, έχει φάει κανείς, δεν ξέρω Α πούμε, κάποια φορά εγώ πάω να φάω έτσι, τζατζίκι, αν και δεν μ' αρέσει, και μου λέει: Βάζουμε με πλησιάσει. <laughs> είναι αποκρουστικό, είναι αποθητικό. Δεν μπορεί. Τα σαγόνια του κυρίου, όταν τα ανοίγει το στόμα του, βγαίνουν, βγαίνει άρωμα. Δηλαδή, λέει λόγια τα οποία σε καθυλώνουν και σε ελκύουν προς Αυτόν. Και τα λέει με τέτοιον τρόπο ώστε να είναι κατανοητά. Γι' αυτό λέει σαγόνια. Τα σαγόνια έχουν ένα χαρακτηριστικό. Τι, πάνω στα σαγόνια είναι τα δόντια και αναμασούν την τροφή. Δηλαδή, όταν ο κύριο μα λέει κάτι, πέραν του ότι είναι ελκυστικό και προκαλεί το ενδιαφέρον και εχμαλωτίζει την καρδιά, αυτό το επιτυγχάνει γιατί δεν μα μιλάει βαθιστόχαστα, αλλά μα δίνει τροφή μασημένη. Γι' αυτό λέει αυτού. Συνδυάζει δηλαδή τη μασιμένη τροφή, δεν απευθύνεται σε καθηγητέ, απευθύνεται σε, ανθρώπους, σε απλού ανθρώπου. Έχει αμεσότητα, έχει απλότητα ο λόγο. Δεν μιλάει ω καθηγητή, αν και είναι καθηγητή. Ούτε έχει το ύφο του διδασκάλου, αν και είναι ο κορυφαίο και μοναδικό διδάσκαλο. Ξέρει τι είναι να είσαι διδάσκαλο και να μην μιλά με ύφο διδασκάλου. Ξέρει τι είναι να είσαι καθηγητή τη βασιλεία των ουρανών και να μιλά στον άλλον σαν να πρόκειται για, τη... για ένα κοριτσάκι της πρώτης δημοτικού. Με τέτοια απλότητα. Ε, αυτή του η απλότητα, ο τρόπος με τον οποίο δίνει τη μασιμένη τροφή, είναι και η αιτία του αρώματος, που τον κάνει επιθυμητό και ελκυστικό. Και έτσι πρέπει να είμαστε και εμείς. Όταν μιλάμε, όταν ευαγγελίζουμε, όταν κηρύττουμε, πρέπει να μιλάμε κατά τέτοιον τρόπο, να μας καταλαβαίνουν οι άλλοι δεν είναι να μιλάμε, να ομολογούμε, να ευαγγελίζουμε οτιδήποτε άλλο κάνοντας επίδειξη γνώσεως, διότι ο άλλος δεν καταλαβαίνει. Γι' αυτό λέει η Γραφή, εσείς λέει να συγκαταβαίνετε, λέει στους ταπεινούς. Και το κύριο χαρακτηριστικό ενός διδασκάλου, του διδασκάλου μας, είναι ότι πάντοτε μιλούσε με τέτοιον τρόπο, Γι' αυτό και έδινε παραβολές απλές για να γίνεται κατανοητός και από αγραμμάτους ακόμη. Έτσι ώστε τους αγράμματους να τους κάνει κύριε τη δικαιοσύνης. Τους ψαράδες, κύριοι το κύριο στην αρχή δεν καταλαβαίνανε. Δεν τους έλεγε ότι ακούσατε από την παράδοση. Αλλά τι έκανε, τους έπαιρνε μετά κάτι δίαν και τους τάκανε νιανιά. Μα σημαίνει τροφή, οι αυτού, και αυτούς τους ανθρώπους τους έκανε ικανούς και άλλους να διδάξωσιν. Αυτή είναι η επιτυχία του διδασκάλου. Αυτή είναι η επιτυχία του Κυρίου μας. Λέει λοιπόν ότι οι αγώνες αυτού ως πρασία αρωμάτων, ως αλώνια φυτών μυρεξιπών, τα χείλη αυτού είναι ως κρίνα, στάζονταν, σμύρνα, σταλακτή. Τα χείλη αυτού είναι ως κρίνα. Τα κρίνα είναι πολύ όμορφα στην όψη. Έτσι είναι και τα χείλη του Κυρίου. Είναι η ωραιότητα της αληθείας. Βέβαια, θα τι ωραιότητα έχει η αλήθεια, αφού πολλές φορές είναι επώδυνη. Ναι, αλλά ελευθερώνει. Επειδή ελευθερώνει, γι' αυτό είναι ωραία. Με ποιον τρόπο ελευθερώνει η αλήθεια. Και ποια είναι αυτή η αλήθεια που ελευθερώνει. Είναι αυτό που λέει εδώ. Στάζοντας μύρνα στα λακτή. Δηλαδή, αυτά που τους έλεγε με το στόμα του, και τους τάδινε με μασιμένη τροφή, κατανοητά, οδηγούσαν κατευθείαν πού, στη Σταύρωση, στην προσωπική Σταύρωση του καθενός, στη θανάτωση του εγώ, στην απάρνηση του ιδίου θελήματος. Εκεί οδηγεί να ξέρουμε αδελφοί, από που και να την πιάσει στη χριστιανική διδασκαλία, από εκεί ξεκινάει, εκεί καταλήγει, εκεί επιστρέφει, γιατί όταν μιλάει ο Κύριος για αγάπη, γιατί μιλάει στην ουσία. Για σταύρωση μιλάει, διότι η αγάπη δεν ζητεί τα εαυτής. Ο αδελφέ, ο Θεός είναι αγάπη και πρέπει να έχουμε αγάπη. Πρέπει να έχουμε αγάπη, βέβαια πρέπει να έχουμε αγάπη. Πρέπει να έχω αγάπη. Πρέπει να έχεις αγάπη. Αλλά η αγάπη δεν ζητείται εαυτής. Έχω αγάπη. Αν έχω αγάπη, δεν χρειάζεται να σου υπερτονίζω κάθε τόσο κάτι το οποίο εγώ θέλω να κάνεις εσύ σε μένα. Τι αγάπη είναι αυτή. Αδελφέ, θέλω να με σέβεσαι. Αδελφέ, θέλω να με τιμάς. Αδελφέ, θέλω να με προσέχεις, θέλω να με λαμβάνεις υπόψη σου. Σ' αγαπάω όμως, ε. Σ' αγαπάω. <laughs> ναι, αλλά η αγάπη δεν ζητείται εαυτής. Δεν ζητείται εαυτής η αγάπη. Πώς θα το κάνουμε. Βλέπουμε ότι όταν λοιπόν μιλάμε για αγάπη, μιλάμε γιατί. Για προσωπική σταύρωση στην ουσία. Εγώ σ' αγαπάω και ας μην κάνεις τίποτα από όλα αυτά. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Εγώ νομίζω πως όχι για μένα, αλλά δεν μπορώ να το βεβαιώσω ακράδαντα. Όπως όμως είπαμε και μια άλλη φορά, αυτά δεν μας τα λέει ο Κύριος για να απογοητευτούμε, ούτε για να μας αποστείλει στο πύρτο εξώτερον, επειδή μακρά να απέχουμε από αυτά, αλλά για να αγαπήσουμε το συγκεκριμένο πρότυπο ζωής να, να αγαπήσουμε και να ζηλέψουμε και να επιθυμήσουμε αυτό τον στόχο. Αυτή είναι η επιτυχία του χριστιανού. Όχι να φτάσει κάπου, αλλά να αγαπήσει τη διαδικασία και τον τρόπο για να φτάσει εκεί. Αυτό είναι το κυριότερο. Ένας κακιστής, είχα ακούσει τις προάλλες, λέει, εμένα λέει, εντάξει χαίρομαι πάρα πολύ λέω, όταν κάνω ρουαμάτ. ματ, στον αντίπαλό μου, αλλά εκείνο που απολαμβάνω είναι τη διαδικασία. Τη διαδικασία απολαμβάνω. Ε, και μετά έρχεται και το ποθούμενο, η νίκη. Γι' αυτό και εμείς αδελφοί πρέπει να γίνουμε εραστές της διαδικασίας που οδηγεί προς αυτή την κατεύθυνση. Και εκεί πέρα πάνω να δούμε τι πρόκειται να κάνει ο Θεός στη ζωή μας. Μεγαλία αδέρφια θα κάνει ο Κύριος. Μεγαλία. Μην αγαπάμε το τέλος της υποθέσεως, αλλά να αγαπήσουμε το δρόμο που θα μας φτάσει και θα εγγυηθεί το τέλος της υποθέσεως. Οι χείρε αυτού είναι δακτυλίδια χρυσά πεπληρωμένα με βυρίλιον. Δηλαδή, ο αγαπημένος μου, που δεν έχει καμία σχέση με τους άλλους, έχει χαρίσματα. Δίνει χαρίσματα σε αυτούς που τον ακολουθούν. Οι άλλοι αγαπημένοι δίνουν τέτοια χαρίσματα. Και μάλιστα αυτά τα χαρίσματα τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό και είναι πεπληρωμένα με βυρίλιον. Δηλαδή πλήρωσε ο Κύριος για να τα έχει στα χέρια του. Έτσι ώστε να μας τα μοιράσει. Πώς πλήρωσε. Με το ίδιο του το αίμα. Γι' αυτό λέει η Γραφή αναβάσει ύψος, εχμαλώτησε εχμαλωσία και τι άλλο έκανε. Έδωσε τα χαρίσματα προς τους ανθρώπους. Αφού εχμαλώτησε εχμαλωσία έδωσε χαρίσματα. Όμω το ότι ανέβει επάνω ψηλά και εχμαλώ τι και έδωσε χαρίσματα, τι σημαίνει ότι πρώτα κατέβει και σταυρώθηκε κάτω στη γη. Πλήρωσε λοιπόν με βυρίλιον, είναι το αίμα του Χριστού, το Άγιον, το Άμωμον, έτσι ώστε να ελευθερώσει από την εχμαλωσία του εχμαλώτου και να κάνει αυτή την τόσο μεγάλη χάρη στη ζωή του τους πρώην εχμαλώτους, διώκτες και υβριστές, να τους κάνει αποστόλους, ποιμένες, πρεσβυτέρους προσφύτες, διδασκάλους, διακόνους, να τους δώσει χαρίσματα, λόγους γνώσεως, λόγο σοφίας, πεπληρωμένα με βιρίλιον όλα αυτά. Η κοιλία αυτού, ελεφάντινον τεχνούργημα, περί και κοσμημένων μεσαπφύρους. Τι σημαίνει τώρα αυτό, η κοιλία αυτού, ελεφάντινον τεχνούργημα περικεκοσμημένο με σαπφύρους. Μέσα από την κοιλιά κάθε ανθρώπου είναι τα σπλάχνα του. Και ο αγαπημένος μας, ο αγαπημένος μου, έχει σπλάχνα. Οι άλλοι αγαπημένοι δεν έχουν τα σπλάχνα αυτού νου. Αν κάποια κοπέλα απατήσει τον αγαπημένο της, εκείνος δεν τη συγχωρεί, δεν μπορεί να δεχθεί ότι τον απάτησε, ενώ εκείνος έχει δεχθεί τόσες φορές που τον έχουμε απατήσει και εξακολουθεί να μας δέχεται. Τόσες φορές που τον αφήσαμε, τόσες φορές που ήταν να κοινωνήσουμε σώμα και αίμα Χριστού και προτιμήσαμε αντί να κοινωνήσουμε την Κυριακή ημέρα σώμα και αίμα Χριστού να κάνουμε κάτι άλλο. Πόσες φορές επιλέξαμε από το να ακούσουμε το Λόγο του Θεού να κάνουμε κάτι άλλο. Πόσες φορές επιλέξαμε να κάτσουμε να προσευχηθούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Πόσες φορές και εκείνος εξακολουθεί να μας δέχεται. Η κοιλία αυτού, στολισμένη με τα σπλάχνα, η κνή αυτού στείλει μαρμάρινη, τα πόδια του. Ο Κύριος είναι στήλο. δηλαδή είναι βράχος ασάλευτος, αμετακίνητος. Κανένας δεν μπορεί να τον μετακινήσει. Κανένας δεν μπορεί να τον κουνήσει. Κανένας δεν μπορεί να τον νικήσει. Είναι ο νικητής. Είναι αυτός που μέλει να κρίνει την οικουμένη όλη. Και είναι στήλος όπου η βάση αυτού είναι στηριγμένη επάνω σε καθαρό χρυσάφι. Αξίζει δηλαδή ο θυγατέρες της Ιερουσαλήμ να αφήσετε τη ζωή που κάνετε, να αφήσετε τα στηρίγματα που έχετε, να πάψετε να ελπίζετε σε πλούτους σε ανέσεις, σε ευρυχωρίες και σε όλα αυτά και να στηρίξετε τη ζωή σας σε Αυτόν που είναι ασάλευτος. Είναι ο βράχος των αιώνων. Ο αγαπημένος μου είναι ο βράχος των αιώνων. Οι δικοί σας ξέρετε τι είναι. Η νυμφοί, βοτσαλάκια. Ο δικός μου όμως είναι ο βράχος των αιώνων. Και όσα κύματα και αν πέσουν σε αυτόν τον βράχο, δεν μπορεί να τον ερίξουν. Άρα ούτε και εμένα. Γιατί έχω οικοδομήσει το σπίτι μου επάνω στο βράχο. Ο ουρανίσκος αυτού είναι γλυκασμή και αυτός είναι όλος επιθυμητός. Όταν μου μιλάει, ο τρόπος που μιλάει είναι γεμάτος με χάρη, γεμάτος με κατανόηση. Ακόμη και όταν με μαλώνει και όταν με πληγώνει, με πληγώνει και με μαλώνει με μία γλυκύτητα. Γι' αυτό το λόγο είναι όλος επιθυμητός. Είναι επιθυμητός όλος. Τι σημαίνει όλος. Είναι επιθυμητός και όταν μου λέει ναι μου είναι επιθυμητός και όταν μου λέει όχι. Μου είναι επιθυμητός όταν το θέλημά του είναι αντίθετο από το δικό μου θέλημα. Έχει τον τρόπο του να με πείθει. Ενώ του προσεύχομαι α και εκείνος δεν μου απαντάει, ενώ του προσεύχομαι β και εκείνος κάνει το γ, έχει τον τρόπο του να εξακολουθεί να τον επιθυμώ. Μου μιλάει με τέτοιο τρόπο που με καθυλώνει είναι γεμάτος με χάρη. Ούτως είναι ο αγαπητός μου και ούτως είναι ο φίλος μου θηγατέρες της Ιερουσαλήμ. Έχετε να μου προτείνετε τίποτα καλύτερο. Εγώ όμως έχω να σας προτείνω να βγάλετε το χιτόνα σας, να δείτε στη γύμνια σας, να πλύνετε και τα πόδια σας, να αλλάξετε παπούτσια, να δεκτείτε τον έλεγχο και τις πληγές των φυλάκων. Και τότε θα τον δείτε όπως τον είδα και εγώ στη ζωή μου. Ο Κύριος να μας ευλογεί.